Οι ποινές διαταγές του αφέτη και αυτή τη στιγμή δίνεται η εκκίνηση εκεί κάποια κορσαρίσματα στην αρχή μεταξύ Πινελόπης και Dynamite. Θέλει να οδηγήσει Baywatching, έρχεται εξωτερικά η Full Spectrum, ενώ προσπαθεί κοντά να βρεθεί και η Πινελόπη Dynamite. Πινελόπη από την εξωτερική έχει κάνει ανέβασμα και θέλει να προηγηθεί από μέσα Baywatching. Κοντά είναι η Full Spectrum, τέταρτη θέση Dynamite, πέμπτη είναι η Anna of Sussex και τελευταία έχει μείνει η Red Maharani. Πινελόπη, η οποία αναγκάζεται και τρέχει αρκετά έξω, από μέσα είναι Baywatching, ενώ προσπαθούν να βελτιωθούν συνεχώς η Full Spectrum και η Dynamite. Πινελόπη που οδηγεί την κούρσα, Baywatching ακολουθεί κοντά πάντα και η Full Spectrum. Πινελόπη που μπαίνει πρώτη πλέον στην τελική ευθεία. Πινελόπη, Baywatching και Full Spectrum. Έχει υποχωρήσει, για να δούμε. Εδώ Πινελόπη προηγείται και έχει έρθει τώρα Dynamite πολύ δυνατά και παλεύει με την Πινελόπη. Πινελόπη και Dynamite, δύο πρώτοι πιο πίσω είναι Baywatching. Η Πινελόπη προσπαθεί να κρατηθεί από τη δυνατή επίθεση Dynamite, ενώ ανεβαίνει δυνατά και Full Spectrum. Πινελόπη, η οποία προηγείται, έρχεται Dynamite. Πινελόπη θέλει να κρατήσει μέχρι το τέλος και κρατάει. Πινελόπη και στη συνέχεια το 3 με το νούμερο 6 δίνουν μάχη. Για να δούμε στη φωτογραφία. Ήρθε δυνατά το 6 Full Spectrum από την εξωτερική, να δούμε αν πρόλαβε, Γιάννη. Μάλλον πρόλαβε. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι πρόλαβε. Αλλά να το επιβεβαιώσουμε εδώ. Πινελόπη. Μάλλον πρέπει να προλάβει το 6, το νούμερο 3. Ναι, πρόλαβε. Εδώ. 4, 6, 3, 1. Λοιπόν, έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Ιωαννίδη, θα μας μιλήσει για την νίκη του ύπου του και θα μας μιλήσει και για τη συνέχεια για τις συμμετοχές του. Κύριε Ιωαννίδη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, όπως είχε δείξει τις προπονήσεις η Πινελόπη. Μετά από ένα σημείο και μετά ξεμπλοκαρίστηκε, έστρωσε βήμα, ξέφυγε λίγο με την αρχή στην ευθεία και μπόρεσε και επέπλευσε. Στη συνέχεια έχουμε το Ζαγκάν και στην τελευταία έχουμε Show Must Go On και Go Ahead. Καταρχάς για το Ζαγκάν κυνηγάει τη νίκη. Θέλω να μου πείτε ποιους κρίνετε, ποιους βλέπετε εσείς ως βασικούς του αντιπάλους. Ο Υποκλής τρέχει σταθερά, τον έχουμε αυτόν αντίπαλο και πιστεύω και ο Ορκ, επειδή έχει εξασφαλίσει δυναμική ανάβαση, ίσως μας φανεί και αυτός απειλητικός. Στην τελευταία υποδρομία με Show Must Go On. Συγγνώμη. Έχουμε και τον Γκάσμερ στην πέμπτη κούρσα, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, δίνει εξετάσεις με αυτούς τους αντιπάλους, στο βαθμό που θα οδηγήσει χωρίς πίεση θα είναι αξιόμαχος. Όσο αφορά στην τελευταία για το Show Must Go On, αν θα φύγει καλά από την αφετηρία και βρεθεί στο κεφάλι, γιατί όλες τις φορές που τον έχω τρέξει έχει ατυχίες στην αρχή, στο αρχικό κομμάτι, και ξεπλοκαριστεί και στρώσει βήμα, θα τρέξει πολύ δυνατά. Ο Way Ahead είναι λίγο υψηλοειδιότροπος στο θέμα της άμμου. Αν θα μπορέσει να ξεμπλοκαριστεί και δεν δέχεται την άμμο, πιστεύω ότι θα κάνει... Βασική αντίπαλη στην τελευταία για Show Must Go On, ποιοι είναι? Zian Express και Alanari, πιστεύω.